την αγαπάμε, τη σεβόμαστε και της βγάζουμε το καπέλο. Γιατί είναι ένα ζωντανό παράδειγμα για μας πως όταν δεν μπορούμε να επιβιώσουμε μέσα από συμβατικούς και συνηθισμένους τρόπους επιβίωσης, μπορούμε με το μυαλό μας και την ψυχή μας να βρούμε καινούριους τρόπους. Ο τρόπος της βιομέ για μένα είναι υψηλή ποίηση. Είναι μαθηματικά. Λοιπόν, φροντίζουμε την καθαριότητά μας, χρησιμοποιώντας φυσικά και οικολογικά προϊόντα, κοινωνικά ελεγχόμενα και παραγόμενα από τους εργάτες και εργάτριες του κατηλημένου εργοστασίου της βιομέ. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Χρησιμοποιώ φυσικά και οικολογικά σαπούνια, σαμποάν και είδη καθαρισμού που παράγουν οι εργάτες και οι εργάτριες του κατηλημένου εργοστασίου της βιομέ. Με την καρδιά και το μυαλό, κέρδος μόνο για αυτούς που τα φτιάχνουν και αυτούς που τα χρησιμοποιούν. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Ζούμε την καθαριότητά μας, χρησιμοποιώντας φυσικά και οικολογικά προϊόντα, κοινωνικά ελεγχόμενα και παραγόμενα από τους εργάτες και εργάτριες του κατηλημένου εργοστασίου της βιομέ. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Σε καιρούς μολυσμένους, σε καιρούς μολυσμένους και μολυσματικούς, σε καιρούς μολυσμένους, έτοιμη, σε καιρούς μολυσμένους και μολυσματικούς, συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε φυσικά και οικολογικά προϊόντα, κοινωνικά ελεγχόμενα, που παράγονται από τις εργάτριες και τους εργάτες του κατηλημένου και αυτοδιαχειριζόμενου εργοστασίου της βιομέ. Η αλληλεγγύη το όπλο μας. Μάρθα, τι κάνεις? Νύπτω τα σχήρας μου. Αδέρφια, στηρίζουμε βιομέ. Τη συνεργατική των εργαζομένων, του αυτοδιαχειριζόμενου εργοστασίου τη βιομέ. Έχοντας συνέστηση για τις δυσκολίες που περνάει όλη η κοινωνία και μαζί της οι εργάτες και εργάτριες της τέχνης. Και όσοι εργάζονται στον χώρο, καλούμε όλη την κοινωνία να σταθούμε δίπλα στους αγωνιζόμενους συναδέλφους και συναδέλφισες. Τόσο για την επαγγελματική, όσο και η φυσική επιβίωση όλων μας. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο.